στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου Φίλιππος Νάκας στην Αθήνα και έχουμε έρθει να κάνουμε μια συναυλία απόψε με την τσεμπαλίστρια και φίλη μου την κυρία Δέσποινα Χωματίδου και τον τσελίστα Τάσο Μισηλή. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Σοφία Μαυρογεννίδου και είμαι φλαουτίστρια. Θα παίξω φλάουτο σήμερα, απόψε.
Και εκτός από μουσικός και φλαουτίστρια, έχω και το ρόλο του συνθέτη σήμερα. Θα ακουστούν δύο έργα μου, δύο σουίτες. Η μία λέγεται «Σουίτα στα την Τάνιμο» και η άλλη «Τα ρουμπίνια της Ιδής», που είναι βασισμένη στα τραγούδια του κριτικού καλλιτέχνη του Λουδοβίκου των Ανογείων. Και είναι κάποια κομμάτια που έχω γράψει για σόλο τσέμπαλο, που θα τα ερμηνεύσει η Δέσποινα. Ασχολούμαι με το τσέμπαλο πολλά χρόνια τώρα. Ξεκίνησα σαν πιανίστα εδώ στην Ελλάδα και κάποια στιγμή πήγα στη Μεγάλη Βρετανία για πιάνο αρχικά και μετά ουσιαστικά εκεί γνώρισα το τσέμπαλο και κάποια στιγμή έκανα τη στροφή και πήρα την απόφαση να ασχοληθώ αποκλειστικά με το τσέμπαλο και την μπαρόκ μουσική.
Δεν έχω παίξει πολύ σύγχρονη μουσική, δεν μπορώ να πω ότι με ελκύει, αλλά η μουσική της Σοφίας μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή που μου έστειλε κάποια κομμάτια όταν ήμουν στο Κάρντιφ και μου έστειλε ένα, δύο, τρία και της είπα ότι πρέπει να κάνουμε μία συναυλία και να τα παρουσιάσουμε ως σύνολο και κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα τα ηχογραφήσουμε. Παρόλο που λέμε ότι είναι μοντέρνα, για μένα είναι κλασικά και με αγγίζουν πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ συνέστημα μέσα και νομίζω ότι είναι μελωδίες που τραγουδιώνται ουσιαστικά. Ναι, είναι σύγχρονα έργα βέβαια, αλλά είναι φτιαγμένα σε παλιό στυλ, σε πιο μπαρόκ στυλ, ώστε να μπορούμε να τοποδώσουμε ένα φλάουτο με τσέμπαλο και τσέλο ίσως. Thank you.
έχουμε, μάλλον έχουμε και έναν καλεσμένο, ο οποίος ήρθε εκτάκτος, απρόπτα και ουσιαστικά ήταν μια έκπληξη για μένα και για μένα και για τα παιδιά. Ο Σικελός καλλιτέχνης, ο Άλφιο Αντίκο, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στον τόπο του, δηλαδή στην Ιταλία και ειδικά στη Σικελία. Είναι ένας καλλιτέχνης, ταμπουρίστας, τραγουδοποιός που γράφει μουσική και στίχους. Και ήρθε σήμερα για μας, για να μας ακούσει, διότι παίχτηκαν και δύο, όχι ένα κομμάτι του, το Βάλσο Σιτσιλιάνο, και με τον οποίο εγώ προσωπικά συνεργάζομαι πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει και συναυλίες και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες και συνεχίζουμε και σε λίγο βγαίνει και το CD μας, που λέγεται «Φατσούσα ντι Μελαγκράνο», είναι ένας ιταλικός τίτλος και περιέχει ιταλικά τραγούδια μόνο σε μουσική δική μου και του Άλφιο Αντίκο και σε στίχους δικούς του. Il Giardino είναι ένα κομμάτι για solo τσέμπαλο, το οποίο το έχω γράψει για την Δέσποινα μετά από μία φωτογραφία που είδα δική της πάνω σε ένα κήπο με χαρά και χαμόγελο πλατή που φυτρώσανε μαρούλια και ντομάτες και σέλινα και μαϊντανή. Είχε τόση χαρά που δεν ξέρω, κάπως με ενέπνευσε και έτσι έγραψα το κομμάτι, το οποίο το ονόμασα Il Giardino, που στα ιταλικά σημαίνει ο κήπος ή ο λαχανόκηπος. Εμείς θα το πούμε λαχανόκηπος, το οποίο το αφιέρωσα στη Δέσποινα. Με τη Σοφία γνωριζόμαστε από το 2005, εκεί. Και το λέμε τώρα γιατί κάναμε πρόβες και δεν είναι σύνηθες να παίζεις με κάποιον και να αισθάνεσαι, να μην χρειάζεται ούτε να τον κοιτάξεις, ούτε... Είναι πολύ σπάνιο και είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στο παίξιμό μας, ότι παίζουμε μαζί
Παρόλο που μπορεί να έχουμε να παίξουμε μαζί πολύ καιρό, μετά συναντιόμαστε, παίζουμε και είναι σαν να μην... Σαν να ήμασταν χτες. Σαν να ήμασταν χτες, σαν να παίζαμε μαζί. Και όταν μου έστειλε το κομμάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι για μένα αυτή η μουσική σίγουρα πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, θα την ηχογραφήσουμε, αλλά ειδικά το, ο λαχανόκηπος, έχω μία πολύ μικρή ανιψιά και όταν της το έπαιζα, χόρευε και την πήγα τη Σοφία και της λέω, ξέρεις, παίζω το λαχανόκηπο. Ασταμάτητα και η Ιωάννα έχει τρελαθεί να χορεύει. Γιατί νομίζω ότι είναι μουσική που σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ καλά. Σε αγγίζει και σε κάνει να αισθάνεσαι χαρούμενος. Η πρώτη σουίτα που θα ακουστεί είναι τα ρουμπίνια της Ίδης που, όπως έχω πει,
Και τώρα η σουίτα που λέγεται «Τα ρουμπίνια της Ήδης». Ήθελα να γράψω το ψιλορίτη, αλλά μου φάνηκε πιο ωραίος ο τίτλος της Ήδης. Thank you.
Δεν έχω παίξει πολύ σύγχρονη μουσική, δεν μπορώ να πω ότι με ελκύει, αλλά η μουσική της Σοφίας, μάλιστα από την πρώτη στιγμή που μου έστειλε κάποια κομμάτια όταν ήμουν στο Cardiff, και μου έστειλε ένα, δύο, τρία και της είπα ότι πρέπει να κάνουμε μία συναυλία και να τα παρουσιάσουμε ως σύνολο και κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα τα ηχογραφήσουμε. Παρόλο που λέμε ότι είναι μοντέρνα, για μένα είναι κλασικά και με αγγίζουν πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ συνέστημα μέσα και νομίζω ότι είναι μελωδίες που τραγουδιώνται ουσιαστικά. Ήταν η Πασακάλια, ένα μέρος από την σουίτα που θα ακούσετε τώρα, που έχει τα εξής μέρη. Το πρώτο είναι Ναστιενκά, είναι επηρεασμένο από μία ρώσικη παραδοσιακή μελωδία, πολύ όμορφη. Δεύτερο, Ρικόρντι Τένερι, επίσης επηρεασμένο από ένα musical ενός συνθέτη, Τσέχου συνθέτη, το Waltz Trist, την Εσταμπίδα,
το βάλς σιτσιλιάνο, το οποίο έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας και ο συνσυνθέτης, ο Άλφιο Αντίκο, ο οποίος ήρθε από την Σικελία να μας ακούσει. Ντούμκα και το τζόκο σου ταραντέλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την Νάστιενκα. Thank you.
πολύ χαρούμενη που αγκάλιασε με τόση αγάπη και ενθουσιασμό τη μουσική μου και έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το project, το οποίο σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε βέβαια με και κάποιες άλλες συναυλίες και ηχογραφήσεις. Thank you.
τελευταίο κομμάτι της βραδιάς, Τζόκο του Ταραντέλα. Μία προσπάθεια να γίνει μια ταραντέλα.